Ξεκίνησαν τις θαλάσσιες δοκιμές τα δύο πρώτα ανακαινισμένα σκάφη ειδικών επιχειρήσεων Mark V Special Operation Craft του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, προκαλώντας χαρά και ανυπομονησία στην διακλαδική διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων. Τα σκάφη αυτά παραδόθηκαν δωρεάν από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, με την Ελλάδα να έχει μόνο την υποχρέωση να πληρώσει την μεταφορά και τον εξυγχρονισμό τους. Οι ΟΗΚΑΔΕΣ ή βατράχια, όπως συνηθίζεται να τους αποκαλούν, θα αποκτήσουν με τα σκάφη αυτά ένα τρομακτικό πλεονέκτημα κινήσεων στο Αιγαίο, αφού τα 25 μέτρα σκαριά τους μπορούν να κινηθούν με ταχύτητες έως 25 κόμβων. Η σχεδίασή τους παραπέμπει σε σχήμα V, τους εξασφαλίζει χαμηλό ίχνο στα αντίπαλα ραντάρ, ενώ η μεταφορική ικανότητα των 16 ατόμων με τον εξοπλισμό τους σε συνδυασμό με τις υψηλές ταχύτητες που αναπτύσσουν, τα καθιστούν ως ιδανικά μέσα αντιμετώπισης ασύμετρων απειλών. Σκάφη του ίδιου τύπου χρησιμοποιούν και οι Navy SEALs των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σκάφη βρίσκονται στον ναύσταθμο της Ελευσίνας, όπου συντελούνται οι εργασίες συντήρησής τους. Τα ταχύπλοια Mark V χρησιμοποιούνται για ταχεία διείσδυση αλλά και αποχώρηση ομάδων υποβρύχιων καταστροφών. Ταχύτατα, αθόρυβα, με βαρύ οπλισμό και με χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας στα ραντάρ, stealth, τα σκάφη είναι ικανά να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις, αποτελώντας μια εξαιρετική προσθήκη στο οπλοστάσιο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Είναι εμφανής η προσπάθεια της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να ενισχύσει το πολεμικό ναυτικό, καθώς η μεγαλύτερη απειλή από την Τουρκία θα είναι στη θάλασσα και αμέσως μετά στον αέρα.